Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα φιλοξενούμε στο βήμα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια κυρία Ιωάννα Κούρια, η οποία θα μας μιλήσει για τη σημασία της εργασίας στη ζωή του ατόμου και τις επιπτώσεις της ανεργίας στην ψυχολογία όλης της οικογένειας. Πριν δώσω το λόγο στην πρόεδρο της ΣΚΕΔΑ, κυρία Σοφία Μαυρίδη, να καλωσορίσει την κυρία Κούρια, να σας υπενθυμίσω το θέμα της επόμενης Δευτέρας. Ομιλητές θα είναι η κυρία Ευαγγελία Πιπέρη, επίκουρη καθηγήτρια στοματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Γεώργιος Μήτρου, διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών και ο κύριος Κωνσταντίνος Τόσιος, αναπληρωτής καθηγητής στοματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι θα μας αναπτύξουν το θέμα «Συχνά στοματολογικά νοσήματα στην παιδική ηλικία, συχνά στοματολογικά νοσήματα στην τρίτη ηλικία, λοιμώξεις του στόματος». Κυρία Μαυρίδη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Αξιότιμη κύριε Δήμαρχε της πόλης μας, αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι. Σε μένα ως Πρόεδρο της Κοινοφιλούς Επιχείρησης του Δήμας Ποπήργου έπεσε ο κλήρος να προλογίσω τη σημερινή καλεσμένη μας στο πρόγραμμα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Με μεγάλη χαρά θα σας συστήσω την ψυχολόγο μας, κυρία Ιωάννα Κούρια. Η κυρία Κούρια, εκτός από εξαιρετική επιστήμονας, είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος και μία πολύτιμο συνεργάτη στη ΣΚΕΔΑ. Άλλωστε, ξέρετε τι λένε οι δημότες μας για την κοινοφιλή επιχείρηση του Δήμου Ποπήργου. Να ευλογήσω και λίγο την ΚΕΔΑ. Λένε ότι έχουμε τους καλύτερους συνεργάτες σε όλες τις δομές και τις υπηρεσίες που λειτουργούμε έχοντας ως επίκεντρο των προσπαθειών μας στον άνθρωπο. Λίγα λόγια για να γνωρίσετε την κυρία Ιωάννα Κούρια, ψυχολόγο σε μεσή ψυχοθεραπεύτρια. Θα ξεκινήσω από τα βασικά. Σπούδασε ψυχολογία στο τμήμα ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου ολοκλήρωσε και τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη σχολική ψυχολογία. Συνεχίζοντας την εκπαίδευσή της στην ψυχοθεραπεία, ολοκλήρωσε τριετές, παρακαλώ, πρόγραμμα εκπαίδευσης στην οικογενειακή συστημική θεραπεία στη Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής. Και πάλι όμως δεν επαναπαύθηκε. Ειδικεύθηκε στη θεραπεία ψυχικού τραύματος με την μέθοδο EMDR στο Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας. Είναι ακόμα κάτοχος διπλώματος στο Life and Executive Team Coaching από το Athens Coaching Institute, μιας νέας ειδικότητας που κερδίζει διαρκώς έδαφος και αξιοποιούν μεγάλες εταιρείες στη χώρα μας, προκειμένου να κάνουν πιο αποδοτικά τα στελέχη τους και πιο ικανοποιημένα στο χώρο εργασίας τους. Παράλληλα, εκπαιδεύτηκε στο συντονισμό σχολών γονέων από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Σχολών Γονέων, στη διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη στελέχωση δικτύων υποστηρικτικών δομών για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όλη της τη ζωή εκπαιδεύεται για να μπορέσει να βοηθήσει όσους συνανθρώπους την έχουν ανάγκη. Και πιστέψτε με, υπάρχουν πολλοί δημότες μας που την έχουν ανάγκη, γι' αυτό και η ΚΕΔΑ συνεργάζεται μαζί της από το 2004 ως υπεύθυνη του Γραφείου Ψυχολόγου. Μία ακόμα δομή που ξεκίνησε ως ευρωπαϊκό πρόγραμμα και με πρωτοβουλία του Δημάρχου μας την διατηρούμε με ιδίους πόρους στο Δήμο μας. Στην ΚΕΔΑ παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας με έρημνας και αποκατάσταση σε ενηλίκους, σε παιδιά, σε εφήβους και σε οικογένειες. Συνεργάζεται με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, με ιατροπαιδαγωγικά κέντρα και με τα σχολεία της περιοχής, στα οποία πραγματοποιούμε διάφορες δράσεις, ομιλίες της ψυχολόγου μας, διαλέξεις ανατακτά χρονικά διαστήματα. Είναι λοιπόν μεγάλη μου χαρά και τιμή που την έχουμε εδώ μαζί μας σήμερα, στο πρόγραμμα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου που έχει γίνει θεσμός στον Ασπρόπυργο. Η κυρία Κούρια θα μας μιλήσει για ένα πολύ σημαντικό θέμα, για τη σημασία της εργασίας στη ζωή του ατόμου και για τις επιπτώσεις της ανεργίας στην ψυχολογία όλης της οικογένειας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα, εδώ και 10 χρόνια πολλές είναι οι οικογένειες που έχουν αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα και εκατοντάδες άνθρωποι πάσχουν από κατάθλιψη εξαιτίας της μακροχρόνιας ανεργίας, ειδικά αν βρίσκονται στη μέση ηλικία, με πολλούς να μην το παραδέχονται. Αλλά καλύτερα να μας τα πει η ίδια. Ιωάννα, ο λόγος σε σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαυρίδη, για τα καλά σας λόγια. Είναι περίεργο να ακούω αυτά για μένα, ενώ τα ξέρω.
Το ξέρετε ότι η εκτίμηση είναι αμοιβαία και το έχω πει και άλλες φορές και δημόσια και κατηδίαν, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ που είστε στη διοίκηση της ΚΕΔΑ και κάνουμε έτσι πολύ ωραία πράγματα. Ακούραστη, 24 ώρες το 24ωρο και πάντα με τη στήριξη. Δεν ακούγομαι. Ωραία. Και πάντα με τη στήριξη του Δημάρχου μας, του κυρίου Μελετίου, ο οποίος στηρίζει όντως τις δομές μας. Το γραφείο μου λειτουργεί από το 2004, η υπηρεσία στην οποία βρίσκομαι. 2 χρόνια μόνο επιδοτούνταν, μετά στηρίζεται με πόρους του Δήμου μας και έχουμε εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο, χιλιάδες πολίτες, και συνεχίζουμε και σε συνεργασία και με το Βοήθεια στο Σπίτι, με τα ΚΔΑΠ και με όλες τις δομές της ΚΕΔΑ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε, για τη στήριξη και τους αντιδημάρχους μας. Σήμερα, λοιπόν, είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την σημασία της εργασίας στη ζωή του ατόμου και τις επιπτώσεις κυρίως της ανεργίας στη ζωή, στην ψυχολογία, όχι μόνο ενός ατόμου, αλλά ολόκληρης της οικογένειας, γιατί η ανεργία πλέον είναι υπόθεση ολόκληρης της οικογένειας. Θα πάρουμε τα πράγματα, λοιπόν, από την αρχή, γιατί προκειμένου να καταλάβουμε ποιες είναι οι συνέπειες της ανεργίας, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε ποια είναι τα ωφέλη που μας προσφέρει η εργασία, πέρα από το προφανές που είναι οι οικονομικές απολαβές. Ας δούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα τι είναι η εργασία. Η εργασία είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα που αποσκοπεί στην παραγωγή και την προσφορά ενός προϊόντος, υλικού ή πνευματικού. Είναι μια δραστηριότητα η οποία μας ανατίθεται να τη φέρουμε εις πέρας και αυτή έχει συνήθως οικονομικές απολαβές. Μπορεί να είναι είτε χειρονακτική, είτε πνευματική ή μπορεί να είναι συνδυασμός και των δύο. Η εργασία ανά τα χρόνια έχει πάρει διάφορες μορφές. Πάντοτε ως στόχο είχε την εξασφάλιση των βασικών αναγκών για την επιβίωσή μας. Οι άνθρωποι τα πρώτα χρόνια κυνηγούσαν ή έκαναν διάφορες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσουν την τροφή τους. Αργότερα υπήρχε το σύστημα της ανταλλαγής αγαθών, προκειμένου πάλι να καταφέρουν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα προς την επιβίωσή τους. Σήμερα η εργασία έχει πάρει τη μορφή όπου όλοι ξέρουμε, όπου κάποιος προσφέρει, παράγει έργο, προκειμένου να πάρει οικονομικές απολαβές, χρήματα, τα οποία επίσης στη συνέχεια τα ανταλλάσσει προκειμένου να αγοράσει πράγματα που είναι απαραίτητα για να ζει έτσι ωραία. Η εργασία ξεκίνησε ως προνόμιο, θα πω εγώ, μόνο των αντρών, ενώ οι γυναίκες ήταν επιφορτισμένες κυρίως με το καθήκον της φροντίδας του σπιτιού και της ανατροφής των παιδιών. Με τα χρόνια και πλέον σήμερα όλες οι γυναίκες, οι περισσότερες, εργάζονται και έχουν ισότιμες ευκαιρίες με τους άντρες. Βγαίνουν δηλαδή στην αγορά εργασίας, σπουδάζουν. Αλλά δυστυχώς η εργασία στις μέρες μας δεν είναι μόνο προνόμιο των ενηλίκων. Υπάρχει και η παιδική εργασία, για την οποία δεν γινόταν σήμερα να μην αναφερθώ σε μια τέτοια συνάντηση, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει, το βλέπουμε όλοι καθημερινά και δυστυχώς είναι ένα θέμα για το οποίο σιωπούμε και λιγάκι συνεννούμε σε αυτό. Θα σας πω μόνο τα στοιχεία που δίνει η UNICEF, ότι 1 στα 6 παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών βρίσκονται μέσα στο χώρο τον εργασιακό. Ειδικά στην Ελλάδα, περίπου 50.000 παιδιά δουλεύουν σε μαγαζιά, σε βιοτεχνίες, σε βιομηχανίες, σε αγροτικές δουλειές, επετούν στους δρόμους. Και περίπου 10.000 παιδιά, πάλι σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η UNICEF, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, χάνοντας έτσι ένα μέλλον με ευκαιρίες, με ισότιμες ευκαιρίες. Ευτυχώς, τουλάχιστον στη χώρα μας, με την οικονομική κρίση το 2009, αυτή όσο αριθμός έχει αρχίσει να φθήνει, αλλά και πάλι βρίσκεται σε υψηλά ποσοστά. Και ενώ για τους ενηλίκους η εργασία έχει πάρα πολλά ωφέλη, τα οποία θα τα δούμε και στην συνέχεια, για τα παιδιά έχει καταστροφικές συνέπειες. Και αυτό γιατί, πέρα το ότι πολλές φορές κινδυνεύει η ακαιρεότητά τους, δουλεύοντας σε συνθήκες οι οποίες είναι ακατάλληλες, αναλαμβάνουν και μία ευθύνη η οποία δεν τους αναλογεί και η οποία πλήττει την ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη και έτσι την ψυχολογία τους. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να το αναπτύξουμε σε μία επόμενη ομιλία, οπότε θα σταματήσω εδώ. Ας δούμε λοιπόν, ας επανέλθουμε στην εργασία των ενηλίκων και ας δούμε τα ωφέλη που αυτή παρέχει. Μέσα λοιπόν από την εργασία το άτομο καταρχήν καλύπτει τις βιοποριστικές του ανάγκες και δεν καταφεύγει σε άνομες πράξεις.
άνομες πράξεις μπορεί να είναι η κλοπή, μπορεί να είναι ακόμα και η ανθρωποκτονία. Το ένστικτο της επιβίωσης είναι το πιο ισχυρό από όλα και δυστυχώς όταν νιώθουμε ότι κινδυνεύουμε, όταν ζούμε σε συνθήκες στέρησης και ανέχειας, πολλές φορές μπορούμε να οδηγηθούμε σε πράξεις οι οποίες είναι αντικοινωνικές και οι οποίες μπορεί να βλάπτουν εμάς ή και τους γύρω μας. Όταν λοιπόν το άτομο καταφέρνει να καλύπτει τις βιοποριστικές του ανάγκες, δεν αποφεύγουμε και τις άνομες πράξεις. Καλλιεργεί την κριτική σκέψη με την εργασία, τη δημιουργική φαντασία, οξύνεται ο νους και γίνεται πιο ικανό και δραστήριο. Η εργασία, επομένως, δεν έχει μόνο οικονομικές απολαυές, έχει και ηθικές και πνευματικές και γνωστικές απολαυές για ένα άτομο. Οδηγείται στην αυτογνωσία, ανακαλύπτει άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς του. Αυτό γίνεται μέσα από την αλληλεπίδραση με άλλα άτομα. Μέσα από το εσύ πάντοτε ανακαλύπτουμε το εγώ. Μέσα από τα μάτια των άλλων ανθρώπων βλέπουμε εμάς. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινάει από την παιδική ακόμα ηλικία, όπου το παιδί μέσα από τα μάτια των γονιών, από τις αντιδράσεις που τους προκαλεί και τα συναισθήματα με τη συμπεριφορά του, αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του. Αντίστοιχα, αντιλαμβάνεται τον εαυτό του μέσα από το πώς εκείνο αντιδρά στη συμπεριφορά των γονιών και το πώς εκείνο νιώθει απέναντί τους. Σε συνέχεια πάμε στο σχολείο, οπότε εκεί με τους συνομιλίκους και τους δασκάλους επίσης αρχίζουμε να αναγνωρίζουμε και να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας σε νέες διαστάσεις και πλέον κατά την ενηλικίωση η εργασία καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας και εκεί βλέπουμε τον εαυτό μας πώς λειτουργεί σε αντίξωες συνθήκες, υποσυνθήκες πίεσης και ανακαλύπτουμε πράγματα που ενδεχομένως δεν τα γνωρίζαμε ή καλλιεργούμε νέες δεξιότητες. Μέσα από την εργασία καλλιεργείται η ανθρωπιά, η ειλικρίνεια, ο ετεροσεβασμός και ο αυτοσεβασμός. Το άτομο δηλαδή ηθικοποιείται, αποκτά νέες αρχές, νέες ηθικές βάσεις, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει γενικότερα στη ζωή του και όχι μόνο μέσα στον εργασιακό χώρο. Αναπτύσσεται η ευγενής άμυλα, η υπομονή, η επιμονή, η μεθοδικότητα και απομακρύνεται από κακές έξεις και συναναστροφές. Παίρνει ηθική ικανοποίηση, τη χαρά της δημιουργίας, το είπαμε και πριν, έτσι νιώθει ότι μπορεί να προσφέρει. Εμβαθύνει σε διάφορους τομείς, αποκτά νέες γνώσεις και δεξιότητες. Η εργασία είναι μια μορφή εκπαίδευσης, γιατί πάντοτε μαθαίνουμε νέα πράγματα και δοκιμάζουμε τον εαυτό μας σε νέες καταστάσεις. Αποκτά νόημα και περιεχόμενο στη ζωή του. Είναι πάρα πολύ σημαντική η εργασία, γιατί μας δίνει ένα ρόλο. Ένα ρόλο, ένα σκοπό για τον οποίο ξυπνάμε κάθε πρωί. Και γι' αυτό όταν άνθρωποι συνταξιοδοτούνται πλέον, συχνά βλέπουμε να αναπτύσσουν συναισθήματα κατάθλιψης, άγχους. Αυτό συμβαίνει γιατί χάνουν ένα από τους βασικότερους ρόλους που έχουν στη ζωή τους. Σκεφτείτε πόσα χρόνια μόνο κάποιος εργάζεται. Και αν λάβουμε ως εργασία, μέσα σε εισαγωγικά και το σχολείο, από πάρα πολύ μικρή ηλικία έχουμε αυτό το ρόλο και αυτά τα καθήκοντα. Επομένως, όταν τελικά το χάνουμε, νιώθουμε να χάνουμε και ένα σημαντικό κομμάτι μας. Τα συναισθήματα, λοιπόν, είναι πάντοτε δυσάρεστα. Το άτομο κοινωνικοποιείται, μαθαίνει να συνεργάζεται και να λειτουργεί ομαδικά. Έρχεται σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετικές πεπιθήσεις, διαφορετικές αντιλήψεις για τη ζωή, διαφορετικού φύλου, διαφορετικές εθνικότητες πλέον, από διαφορετικές θρησκείες και πρέπει με όλα αυτά τα άτομα να μάθει να συνεργάζεται προκειμένου να φέρει εις πέρας το έργο το οποίο του έχει ανατεθεί. Μαθαίνει να λειτουργεί συλλογικά και ομαδικά. Καλλιεργεί το διάλογο, τη συνέπεια, τη μεθοδικότητα, τα οποία είναι στοιχεία που είναι σημαντικά όχι μόνο μες στον εργασιακό χώρο, αλλά και στην οικογένεια και στην κοινωνία μας. Και αποκτά οικονομική ανεξαρτησία και προσωπική ελευθερία. Ένα άτομο το οποίο μόνο του μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του, είναι ελεύθερο. Δεν χρειάζεται να εξαρτηθεί από κανένα. Γενικότερα, επομένως, ένας εργαζόμενος αισθάνεται, έτσι για να τα συνοψίσουμε, εσωτερική ικανοποίηση, αυτοεκτίμηση, ψυχική πληρότητα, αίσθημα προσφοράς και χαρά. Χαρά ότι μπορεί να καλύψει όλα όσα χρειάζεται μόνος του. Βεβαίως, στον εργασιακό τομέα τα πράγματα δεν είναι πάντοτε εύκολα και για να μπορούμε να πάρουμε τα παραπάνω ωφέλη υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, τις οποίες θα δούμε. Καταρχήν, να έχουμε καλή σωματική και ψυχική υγεία. Ένα άτομο το οποίο νοσεί σωματικά ή ψυχικά
ποτέ δεν μπορεί να πάρει ωφέλη, να απολαμβάνει τα θετικά τα οποία μπορεί να του δώσει η εργασία. Είναι η ελεύθερη εκλογή του επαγγέλματος και ισότιμες ευκαιρίες για επαγγελματική απασχόληση. Κάτι το οποίο δεν είναι αυτονόητο ούτε εύκολο, ειδικά στην εποχή μας, τώρα με την κρίση. Ωστόσο, σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να διαλέξουμε το επάγγελμά μας, να εργαστούμε πάνω στον τομέα τον οποίο έχουμε σπουδάσει, ο οποίος ταιριάζει με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά μας και ο οποίος μας δίνει και ένα κίνητρο για να μπορούμε να εργαστούμε. Και φυσικά να νιώθουμε ότι έχουμε ισότιμες ευκαιρίες και ότι δεν αδικούμαστε. Αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, κάτι το οποίο επίσης δεν είναι αυτονόητο και βλέπουμε ανθρώπους όλο και πιο συχνά να δουλεύουν εξουθενωτικές ώρες, 10 και 12 ώρες την ημέρα, χωρίς να αμείβονται ανάλογα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ποιοτικός χρόνος και χρόνος γενικότερα για τον εαυτό τους, για την οικογένειά τους. Βλέπουμε εργοδότες οι οποίοι είναι προσβλητικοί, οι οποίοι μειώνουν, οι οποίοι θίγουν την αξιοπρέπεια των υπαλλήλων τους και συνθήκες εργασίας πολλές φορές οι οποίες είναι ακατάλληλες και επικίνδυνες ακόμα για την σωματική ακεραιότητα και την υγεία των εργαζομένων. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν αξιοπρεπείς συνθήκες, κανείς δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος στην εργασία του. Η έλλειψη ανίας, ρουτίνας και εναλλαγή αντικειμένων και η δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλειών. Το να νιώθει το άτομο ότι μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες, να φέρει εις πέρας νέα καθήκοντα, νέα αντικείμενα και να μην νιώθει ότι ρουτινιάζει, ότι κάνει το ίδιο πράγμα κάθε φορά. Ικανοποιητικές απολαβές, αλλά και εξασφάλιση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων. Ως προς ικανοποιητικές απολαβές δεν έχω να πω πολλά, νομίζω ότι είναι κατανοητό. Αλλά πέρα από αυτό, το άτομο θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα νόμιμα δικαιώματά του, τις άδειές του, την ασφάλειά του, την ασφάλισή του και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται από τον νόμο. Και φυσικά θα πρέπει να έχει προσωπικά κίνητρα, οποιοδήποτε κίνητρο είναι αυτό για τον καθένα μας, πνευματικό, ηθικό, οικονομικό, οτιδήποτε είναι σημαντικό για εμάς, γιατί κανένα άτομο το οποίο εξαναγκάζεται να δουλέψει χωρίς το ίδιο να το επιθυμεί, δεν μπορεί να είναι ποτέ χαρούμενο. Βεβαίως, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, ακόμα και όταν κάποιος αναγκάζεται να εργαστεί σε συνθήκες οι οποίες δεν τον ικανοποιούν, πάλι μακροπρόθεσμα τα ωφέλη της εργασίας είναι πολύ περισσότερα από ότι κάποιος ο οποίος είναι άνεργος ή άεργος. Επομένως, όπως θα δούμε και πιο αργότερα, σε λίγο δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντική η εργασία, ακόμα και όταν όλα αυτά δεν υπάρχουν. Τι είναι λοιπόν η ανεργία, αν η εργασία είναι τόσο σημαντική, τι είναι η ανεργία τελικά. Είναι η κατάσταση ενός ατόμου που ενώ είναι ικανό, διαθέσιμο και πρόθυμο να εργαστεί, δεν δύναται να βρει δουλειά. Δεν είναι προσωπική επιλογή, είναι κάτι το οποίο απλά του συμβαίνει. Η ανεργία λοιπόν θα πρέπει να τη διαχωρίσουμε ως συνειδητή επιλογή σε σχέση με την απόλυση. Πολλοί άνθρωποι αφήνουν τη δουλειά τους για προσωπικούς λόγους και επιλέγουν να μείνουν άνεργοι για ένα χι διάστημα που εκείνοι κρίνουν ή μέχρι να βρουν την επόμενη δουλειά. Αυτό διαφέρει ως προς τις συνέπειες που έχει σε σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει απολυθεί. Και αυτό γιατί όταν είναι συνειδητή επιλογή τα πράγματα πάντοτε είναι πιο εύκολα. Ενώ κάποιος ο οποίος απολύεται μπορεί να είναι ξαφνικό, δεν το επιθυμεί και ο φόβος, το άγχος πάντοτε είναι πολύ μεγαλύτερα. Θα πρέπει επίσης να δούμε την ανεργία από το παρελθόν και σε σχέση με το σήμερα. Γενικότερα σε περιόδους και έτσι χρόνια όπου τα πράγματα είναι πιο εύκολα εργασιακά, με λιγότερη κρίση και κάποιος μπορεί να βρει εύκολα δουλειά, η ανεργία δεν είναι τόσο τρομακτική. Στο σήμερα όμως, όπου τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ, τα ποσοστά ανεργίας είναι πάρα πολύ ψηλά, η ανεργία τρομοκρατεί, ακόμα και ως σκέψη. Η ανεργία, σε ένα γενικό πλαίσιο, θα το δούμε και αργότερα πιο αναλυτικά, δημιουργεί συναισθήματα πένθους. Είναι μία μορφή απώλειας, απώλειας της εργασίας. Και οποιαδήποτε απώλεια έχει τα ίδια συναισθήματα που έχει και ο θάνατος. Όταν χάνουμε κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο. Μπορεί να είναι μικρότερα σε ένταση, μπορεί να διαρκούν λιγότερο, αλλά τα συναισθήματα και ο κύκλος αυτών, έτσι όπως ακολουθούνται, είναι ακριβώς τα ίδια. Και ποια είναι αυτά?
Καταρχήν, οι συνέπειες της ανεργίας, να πούμε ότι βρίσκονται σε ατομικό, οικογενειακό αλλά και κοινωνικό επίπεδο. Δεν αφορούν μόνο το άτομο, αλλά ολόκληρη την οικογένεια και σε ένα πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο την κοινωνία. Τα συναισθήματα, λοιπόν, που προκαλούνται σε ένα άτομο όταν χάνει την εργασία του, είναι άγχος, θυμός, φόβος, στεναχώρια, ανασφάλεια για το μέλλον, αίσθημα βοηθητότητας και ενοχές. Όλα αυτά, λοιπόν, είναι τα ίδια συναισθήματα που περνάει ένας άνθρωπος ο οποίος πενθεί. Μπορεί να εναλλάσσονται, είναι όλα απολύτως φυσιολογικά. Δεν υπάρχει κάτι παράλογο σε όλα αυτά. Απλά εμφανίζονται με διαφορετικό βαθμό και ένταση ανάλογα με το άτομο και την περίπτωση. Μία από τις βασικές συνέπειες ανεργίας είναι η αδυναμία κάλυψης των βιοποριστικών αναγκών και η αποστέρηση βασικών αναγκών για την επιβίωση. Έτσι, λοιπόν, συναντάμε ανθρώπους, οικογένειες, οι οποίες πλέον χάνουν το σπίτι τους, δεν έχουν να καλύψουν βασικές ανάγκες, όπως είναι η τροφή, η ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Μπορεί να μένουν τελείως άστεγοι, άλλοι επιστρέφουν στις πατρικές τους οικογένειες, προκειμένου να συμβιώσουν πάλι με γονείς για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Υπάρχουν αισθήματα μειονεξίας, μειωμένη αυτοεκτίμηση, αίσθημα ανικανότητας και ανεπάρκειας ως προς τον εαυτό, την οικογένεια και την κοινωνία. Το άτομο νιώθει βάρος, νιώθει ότι δεν προσφέρει, ότι κάποιος άλλος πρέπει να το συντηρεί, είτε μέσα στην οικογένεια, είτε με τη βοήθεια της κοινωνίας και μειώνεται πάρα πολύ και πέφτει η αυτοεκτίμησή του. Αίσθημα απώλειας εαυτού. Δυστυχώς ή ευτυχώς, η εργασία είναι συνυφασμένη με τον εαυτό μας, με την ταυτότητά μας. Δουλεύουμε, άρα αξίζουμε, άρα είμαστε ικανοί. Όταν, λοιπόν, κάποιος χάνει την εργασία του, νιώθει ότι χάνει και ένα κομμάτι του εαυτού του. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι τα συναισθήματα της στεναχώριας, της θλίψης, της μειωμένης αυτοεκτίμησης είναι ακόμα πιο έντονα. Είπαμε ότι ένα βασικό όφελος της εργασίας είναι το ότι ικανοποιεί την τάση του ανθρώπου για δημιουργία. Όταν, λοιπόν, αυτή χάνεται η εργασία, τότε υπάρχει και έλλειψη αυτής της ικανοποίησης. Το άτομο δεν μπορεί να νιώσει ότι δημιουργεί. Και φυσικά ανία. Πολύς ελεύθερος χρόνος, τον οποίο δεν ξέρουμε πώς να τον αξιοποιήσουμε. Και, όπως είπα και πριν, η εργασία καλύπτει μεγάλο κομμάτι της ζωής μας, μας δίνει ένα ρόλο. Επομένως, όταν τη χάνουμε, μόνο ανία νιώθουμε τις περισσότερες φορές. Η ανάγκη για επιβίωση και η ανάγκη να αντικαταστήσουμε γρήγορα τη δουλειά μας και να βρούμε μία νέα, μας οδηγεί σε ανταγωνισμό, σε ιδιοτέλεια, σε ατομικισμό. Σταματάμε να σκεφτόμαστε τους άλλους, γινόμαστε λίγο πιο εγωιστές και κοιτάμε πώς εμείς μπορούμε να επιβιώσουμε. Παρέτηση, εγκατάλειψη οποιασδήποτε προσπάθειας για εξέλιξη, για μόρφωση, για εκπαίδευση. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε περιπτώσεις μακροχρόνια ανέργων, αλλά και όχι μόνο, όπου νιώθουν ότι τα πάντα είναι μάταια, εφόσον προσπαθούν και τελικά δεν καταφέρουν. Δεν καταφέρουν να πετύχουν αυτό το οποίο επιθυμούν, να βρουν δουλειά, να συμβάλλουν στην οικογένειά τους, να τη βοηθήσουν. Άρα, λοιπόν, παρετούνται. Παρετούνται, αποκτούν έτσι υιοθετούν μια μυρολατρική στάση, ότι τα πάντα είναι αβέβαια, είναι άσχημα, ότι το μέλλον δυσάρεστο και δεν προσπαθούν να αλλάξουν την κατάσταση. Κατάθλιψη και άγχος, τα οποία μπορεί να εμφανιστούν πάρα πολύ συχνά, και άλλη συμπτωματολογία, όπως είναι η κρίση πανικού, όπως είναι οι φοβίες, όπως είναι ιατρικά συμπτώματα χωρίς να υπάρχει οργανική αιτιολογία και πολλά άλλα. Εξαρτήσεις, αλκοόλ. Στις εξαρτήσεις εγώ θα βάλω και την εξάρτηση από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τον υπολογιστή, γιατί ο υπολογιστής είναι η άμεση έτσι, αντίδραση συνήθως όσων χάνουν την εργασία τους και μένουν στο σπίτι. Είναι η πιο άμεση απασχόληση την οποία μπορούν να βρουν έτσι, για να γεμίσουν το χρόνο τους και καταλήγουν να περνάνε τελικά πάρα πολλές ώρες μπροστά εκεί και πολλές φορές έρχονται οικογένειες και παιδιά ακόμα, γιατί εργάζομαι πολύ με τα παιδιά στο Δήμο μας, που μου λένε ότι ο μπαμπάς, η μαμά κάθεται όλη μέρα μπροστά στον υπολογιστή και δεν μου δίνει σημασία. Ή τσακώνονται με τη μαμά, γυναίκες οι οποίες με ρωτάνε πώς μπορώ να κάνω τον άντρα μου να φύγει μπροστά από τον υπολογιστή και να ασχοληθεί με την οικογένειά του.
Αυτό το οποίο ξεκινάει λοιπόν αρχικά σαν μία απασχόληση, μπορεί να γίνει εξάρτηση. Διαρκής φόβος μελλοντικής απώλησης και υποταγή σε επιλογές που είναι ακατάλληλες, όπως είναι οι απειλές ή η εκμετάλλευση του εργοδότη. Ακόμα και αν κάποιος βρει άμεσα δουλειά, το πιο πιθανό είναι ότι θα έχει ένα μόνιμο φόβο ότι πάλι θα απολυθεί και ότι θα επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση της ανεργίας. Εκεί λοιπόν πολλές φορές υποκύπτει έτσι, σε διάφορες ακατάλληλες για εκείνον συνθήκες, όπως είναι η εκμετάλλευση, οι απειλές, και δεν διεκδικεί. Δεν διεκδικεί τα δικαιώματά του. Δέχεται να εργαστεί και χωρίς αυτά να ικανοποιούνται. Και θα δούμε λιγάκι τι γίνεται στα άτομα με υψηλό κοινωνικό μορφωτικό επίπεδο, όπου αυτή μάλλον είναι η άτυχη, γιατί η ανεργία είναι λιγότερο αποδεκτή στα άτομα αυτά. Ο περίγυρός τους περιμένει και αναμένει πολλά από αυτούς, έχει υψηλές προσδοκίες, με αποτέλεσμα να περιμένουν μια δουλειά αντάξια του επίπεδου τους. Όταν αυτοί δεν καταφέρουν να βρούνε κάποια αντίστοιχη δουλειά, απορρίπτονται, απομονώνονται από τον περίγυρο, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Σε οικογενειακό επίπεδο τώρα, ποιες είναι οι συνέπειες της ανεργίας? Καταρχήν, παρατηρούμε μία αλλαγή των ρόλων. Παραδοσιακά, η γυναίκα ήθιστε να ασχολείται με τα οικιακά και την ανατροφή των παιδιών και ο άνδρας έχει το ρόλο του κουβαλητή. Αυτού ο οποίος θα πρέπει να φέρει στο σπίτι τα χρήματα για να μπορέσει να συντηρηθεί η οικογένεια. Βέβαια, οι γυναίκες πλέον εργάζονται, όπως είπαμε και πριν, αλλά και πάλι η κύρια υποχρέωση των οικονομικών απολαβών μέσα στο σπίτι είναι του άντρα. Και γι' αυτό το λόγο, όταν μέσα σε ένα ζευγάρι μένει άνεργη η γυναίκα, αυτό αντιμετωπίζεται πιο εύκολα σε σχέση με τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο άντρας μένει άνεργος. Έτσι, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι όλο και περισσότεροι άντρες χάνουν τη δουλειά τους, αναγκάζονται να μείνουν στο σπίτι. Οι γυναίκες εξακολουθούν να βρίσκονται στην αγορά εργασίας, κάτι το οποίο δεν είναι κακό, αλλά μέσα στην οικογένεια μπορεί να επιφέρει αρκετές αλλαγές. Αλλαγές στην ισορροπία, εντάσεις, κρίσεις στη σχέση, θυμό, συχνούς καυγάδες, τσακωμούς. Παραμέληση των παιδιών. Όταν υπάρχουν έτσι συναισθήματα άγχους, θλίψης, ενοχής, πολλές φορές επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας και ξεχνάμε λιγάκι τα παιδιά μας και τις δικές τους ανάγκες, με αποτέλεσμα εκείνα να νιώθουν ότι είναι μόνα. Οι άνεργοι γονείς επίσης γίνονται οξύθυμοι, άρα και αρκετά πιο τιμωρητικοί ως προς τα παιδιά. Και τα ίδια τα παιδιά όμως βιώνουν άγχος και ανασφάλεια, γιατί βιώνουν και κατανοούν όλα όσα συμβαίνουν μέσα στο σπίτι, σε όποια ηλικία και να βρίσκονται. Πολλές φορές οι γονείς μου λένε, εγώ προσπαθώ να το κρύψω. Δεν δείχνω στο παιδί μου το πώς νιώθω, δεν δείχνω τη στεναχώρια μου. Όμως αυτό είναι μάλλον ουτοπικό, γιατί τα παιδιά καταλαβαίνουν ακόμα και τις πιο λεπτές έτσι, γραμμές των συναισθημάτων των γονιών τους και νιώθουν και τα ίδια πολύ άγχος και ανασφάλεια. Όταν δε οδεύουμε προς την εφηβεία, συναντάω πάρα πολλούς εφήβους οι οποίοι μου λένε ότι θέλουν να βρουν έναν τρόπο να βοηθήσουν τους γονείς. Είτε βρίσκοντας μία δουλειά, ειδικά το καλοκαίρι και στις περιόδους όπου δεν έχουν σχολεία, είτε με το να εγκαταλείψουν φροντιστήρια ή δραστηριότητες, προκειμένου οι γονείς να μην αναγκάζονται να πληρώνουν. Και κυρίως γίνονται οι φίλοι των γονιών. Είναι δίπλα τους, θέλουν να τους συμβουλεύουν, να τους ακούνε, να τους παρηγορούν. Κάτι το οποίο τα επιβαρύνει συναισθηματικά, τους δίνει ένα βάρος που δεν ταιριάζει με την ηλικία τους και που ενδεχομένως δεν ξέρουν και πώς να το διαχειριστούν. Πιθανές αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις συνθήκες διαβίωσης. Είπα ήδη ότι δεν μπορούν να καλυφθούν οι βασικές βιοποριστικές ανάγκες. Πέρα από αυτό όμως, αλλάζει και η ποιότητα ζωής μιας οικογένειας, γιατί ενδεχομένως χρειάζεται να αλλάξουν σπίτι, να εγκαταλείψουν δραστηριότητες οι οποίες κάνανε. Τα πολλά παιδιά αλλάζουν σχολείο, ειδικά αυτά τα οποία πηγαίνανε σε ιδιωτικό φροντιστήρια, σταματάνε. Απομόνωση ή και αποκλεισμός από κοινωνικές συναναστροφές. Η οικογένεια πολλές φορές εξαιτίας της ντροπής και της ενοχής στην οποία νιώθει για την ανεργία απομονώνεται. Απομονώνεται από φίλους, από γνωστούς, από παρέες.
αλλά και πρακτικά δεν μπορεί να ακολουθήσει για οικονομικούς λόγους σε όλες τις δραστηριότητες που πριν έκανε με την παρέα τους. Όμως και ο κύκλος, ο κοινωνικός περίγυρος φαίνεται να τους αποκλεί, έτσι όπως δείχνει ο κανόνας, γιατί και εκείνοι είτε φοβούνται ότι θα τους φέρουν σε δύσκολη θέση, αν προτείνουν κάποια δραστηριότητα, κάποια έξοδο στην οποία η οικογένεια δεν μπορεί να ακολουθήσει, αλλά και γιατί ενδεχομένως δεν επιθυμούν οι ίδιοι να κάνουν εκπτώσεις στον τρόπο διασκέδασής τους, η οποία θα συμπεριλαμβάνει την άνεργη οικογένεια. Και φυσικά, γενικότερα υπάρχει κρίση του θεσμού της οικογένειας, υπογεννητικότητα, τα ζευγάρια κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά ή δεν κάνουν καθόλου. Νέα παιδιά σε σχέση δεν επιθυμούν να κάνουν οικογένεια, να παντρευτούν. Υπάρχει γενικότερα κρίση. Σε κοινωνικό επίπεδο, παρατηρούμε αντικοινωνικά φαινόμενα, βία, εγκληματικότητα, ναρκωτικά, αλκοολισμό, αυτοκτονίες. Υπάρχουν ταραχές, εξεγέρσεις, απεργίες, άνηση κατανομή του πλούτου, έλλειψη συνεργασίας, πνεύματος συλλογικότητας, αστιφιλία, μετανάστευση, ειδικά νέα παιδιά που τελειώνουν τις σπουδές τους, ψάχνουν να βρουν δουλειά σε άλλες χώρες, και ανισόρροπη ανάπτυξη και πρόοδος της κοινωνίας. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε? Όλα αυτά υπάρχουν, ισχύουν, τα βιώνουμε καθημερινά. Οι περισσότερες οικογένειες βιώνουν ή έχουν βιώσει στον κύκλο ζωής τους μία περίοδο ανεργίας. Τι μπορούμε να κάνουμε? Φυσικά μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να πει κάποιος ή να κάνει προκειμένου να παρηγορήσει, να βοηθήσει άμεσα έναν άνεργο. Αυτό που ο άνεργος χρειάζεται είναι δουλειά. Αλλά αυτό δεν μπορούμε εύκολα να το παρέχουμε. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε έτσι να κάνουμε, να κάνουν η οικογένεια, ο περίγυρος, προκειμένου να διευκολύνουν λίγο την κατάσταση και να βοηθήσουν την ψυχολογία του άνεργου, γιατί αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό. Καταρχήν, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα υποστηρικτικό οικογενειακό και κοινωνικό δίκτυο, να υπάρχουν άνθρωποι γύρω από τον άνεργο, φίλοι, συγγενείς, οικογένεια, οι οποίοι θα τον βοηθήσουν, θα τον στηρίξουν και θα τον απενοχοποιήσουν από τις ενοχές τις οποίες νιώθει ότι μπορεί εκείνος να φταίει, ότι να έκανε κάτι λάθος και γι' αυτό έχασε την δουλειά του, αλλά και ότι ζει εις βάρος άλλων. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ανδρών, η ανεργία βιώνεται πάρα πολύ άσχημα, πολύ βαριά, με πάρα πολλές ενοχές και με πλήγμα προς την αυτοεκτίμηση, οπότε χρειάζονται αρκετή στήριξη. Χρειάζονται επίσης στήριξη για να ανακτήσουν την αυτοπεποίθηση και τον αυτοσεβασμό τους. Αυτό μπορεί να γίνει και μέσα από την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, την αξιοποίηση ταλέντων, δεξιοτήτων που πριν δεν είχαν σκεφτεί ή την αναζήτηση λύσεων που επίσης δεν είχαν τολμήσει ποτέ να δοκιμάσουν. Ο περίγυρος μπορεί να βοηθήσει σε αυτό, αλλά και ο ίδιος ο άνεργος. Αναζήτηση δραστηριοτήτων για την κάλυψη του ελεύθερου χρόνου. Είπαμε πριν ότι μια βασική συνέπεια της ανεργίας είναι η ανία. Ο άνεργος νιώθει ότι έχει πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, τον οποίο δεν μπορεί να τον αξιοποιήσει. Πρέπει να βρει δραστηριότητες για να καλύψει αυτό το χρόνο. Εγώ πάντοτε συμβουλεύω όχι μόνο ανέργους, αλλά γενικότερα άτομα τα οποία έρχονται στο γραφείο με άγχος, με κατάθλιψη, να βάλουν λίγο στη ζωή τους το τρέξιμο, το τζόκινγκ, τη γυμναστική. Αυτό είναι μία ανέξοδη δραστηριότητα και βοηθάει πάρα πολύ, γιατί με τις ενδορφίνες οι οποίες απελευθερώνονται, βοηθάμε στην καταπολέμηση του άγχους, βοηθάμε στο να νιώσουμε το άτομο καλύτερα, να νιώσουμε ευεξία, καθαρίζει το μυαλό μας και φυσικά περνάμε, απασχολούμε τον χρόνο μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ του ζευγαριού. Είπαμε ότι η ανεργία μπορεί να δημιουργήσει κρίση μέσα στην οικογένεια, έτσι να δημιουργήσει εντάσεις. Το ζευγάρι θα πρέπει από κοινού να κατανοήσει ότι η ανεργία δεν αφορά μόνο έναν, είναι κοινή υπόθεση, αφορά και τους δύο. Θα πρέπει να μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις, συναισθήματα, τις σκέψεις τους, τους φόβους τους και από κοινού να μπορούν να βρουν λύση. Βεβαίως, ένα ζευγάρι το οποίο πρώτης ανεργίας είχε πάρα πολύ καλή σχέση, με γερά θεμέλια, πιο δύσκολα θα κλονιστεί αυτό μετά με το καθεστώς της ανεργίας, σε σχέση με ένα ζευγάρι το οποίο ήδη είχε προβλήματα από εκεί, από πριν. Στη δεύτερη περίπτωση, πολλές φορές, τα ζευγάρια φτάνουν ακόμα και στο χωρισμό. Αυτογνωσία και αυτοκριτική.
Έτσι, το άτομο καλό είναι να παρατηρήσει τον εαυτό του, να κάνει την αυτοκριτική του, να αναγνωρίσει τι μπορεί να πήγε στραβά, τι να έκανε λάθος ο ίδιος. Αυτό θα γίνει όχι με διάθεση αυτομομφής ή για να κατηγορηθεί, αλλά για να κατανοήσει και να αποφύγει μελλοντικά λάθη. Λάθη τα οποία μπορούν να προκύψουν σε επόμενες δουλειές, οι οποίες θα έρθουν. Να βοηθήσουμε το άτομο για να βρει μια νέα εργασία. Με οποιοδήποτε τρόπο, συνήθως με πρακτικούς μεθόδους, το να αναζητήσουμε μαζί του στο ίντερνετ κάποια νέα εργασία, να ανοίξουμε μια εφημερίδα, να ρωτήσουμε φίλους, γνωστούς, να βοηθήσουμε να φτιάξει ένα βιογραφικό, να κάνει πρόβα, μια συνέντευξη στην οποία θα πάει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν άνεργο να μπορεί να οραματίζεται μια θετική έκβαση για το μέλλον. Όταν χάνουμε τη δουλειά μας, τα πάντα μοιάζουν ως προς το μέλλον δυσάρεστα, αβέβαια, νιώθουμε πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια και συνήθως τα βλέπουμε όλα μαύρα, γιατί νιώθουμε ότι τίποτα δεν πρόκειται να φτιάξει και να πάει καλά. Μέσα σε όλες αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, γιατί στην ουσία είναι σκέψεις οι οποίες δεν είναι σίγουρες, κανείς δεν ξέρει τι θα του φέρει το μέλλον, είναι σημαντικό να μπορούμε να δούμε και κάποια θετικά πράγματα. Να οραματιστούμε τη ζωή μας με ένα πιο θετικό τρόπο. Π.χ. μια νέα δουλειά η οποία θα έχει καλύτερες απολαβές ή θα μας αρέσει περισσότερο. Να φανταστούμε τη ζωή μας πώς θα είναι τότε. Το ουδέν κακό να μεγές καλού πολλές φορές έχει βάση και βαρύτητα και γιατί όχι, καλό θα ήταν να το σκεφτούμε. Θέλω να συμπληρώσω σε σχέση με τις δραστηριότητες που είπα πριν, ότι επειδή και τα παιδιά νιώθουν ότι παραμελούνται κατά τη διάρκεια της ανεργίας, όπως το αναφέραμε, καλό είναι να αναζητούμε δραστηριότητες, οι οποίες θα μπορούν τα παιδιά να συμπεριληφθούν. Άλλωστε, σκεφτείτε ως εργαζόμενοι πόσες φορές τα παιδιά σας διαμαρτύρονται ότι δεν έχετε πολύ χρόνο για αυτά, δεν μπορούν να σας χαρούνε, τους λείπετε. Ας δούμε λοιπόν μια, ας το πούμε, θετική πλευρά της ανεργίας, ότι μπορείτε να αξιοποιήσετε το χρόνο προκειμένου να απασχοληθείτε με τα παιδιά σας, να κάνετε πράγματα που και εκεί να τους αρέσουν, να τα γνωρίσετε καλύτερα, να έρθετε πιο κοντά. Κάτι το οποίο δεν θα γίνεται για πάντα. Όταν θα ξαναβρείτε δουλειά, πάλι θα μειωθεί. Και φυσικά, να αναζητήσουμε τη βοήθεια ειδικού. Ειδικά όταν κάποια συναισθήματα, κάποια συμπτώματα εμένουν, όταν υπάρχει θλίψη για μεγάλο διάστημα, άγχος, όταν υπάρχει συμπτωματολογία που είπα πριν, η κρίση πανικού, οι φοβίες, όταν υπάρχει έλλειψη επιθυμίας για δραστηριότητες, παραμέληση του εαυτού, έλλειψη επιθυμίας για σεξουαλική δραστηριότητα, όταν υπάρχουν διαταραχές στον ύπνο και στην τροφή, όταν υπάρχουν εξαρτήσεις, όταν αρχίζει να υπάρχει βία ή επιθετικότητα μες στην οικογένεια, τότε καλό είναι να αναζητήσουμε τη βοήθεια ειδικού. Και επειδή εδώ πέρα είμαι σίγουρη ότι υπάρχει ο αντίλογος, ναι, αλλά πώς να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό, σαν άνεργη, δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Θα σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές δημόσιες υπηρεσίες. Στο Δήμο μας υπάρχει το Γραφείο Ψυχολόγου, στο οποίο εργάζομαι εγώ, που παρέχει υπηρεσίες εντελώς δωρεάν στους πολίτες μας, για όσο διάστημα χρειαστεί. Και φυσικά τηρείται το απόρριτο, τηρείται η αρχή της εχεμήθειας. Οτιδήποτε λέγεται ή ακούγεται εκεί παραμένει μες στο γραφείο. Αλλά πέρα από το Δήμο μας υπάρχουν αρκετές δημόσιες υπηρεσίες, σε νοσοκομεία, σε κέντρα ψυχικής υγείας, τα οποία μπορεί να απευθυνθεί κάποιος και να αναζητήσει βοήθεια. Το σίγουρο είναι ότι η ψυχική υγεία είναι δικαίωμα όλων μας. Οτιδήποτε και να συμβαίνει στη ζωή μας, καλό είναι να την φροντίζουμε μαζί με τη σωματική υγεία. Και ειδικά στην περίπτωση ενός μακροχρόνια ανέργου, εκεί η βοήθεια ειδικού ίσως είναι επιβεβλημένη. Και αυτό γιατί το πρόβλημα σε ένα μακροχρόνιο άνεργο δεν είναι οι ευκαιρίες που δεν έχει ως προς το να βρει δουλειά. Είναι η παραίτηση που νιώθει, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, που τον οθούν στο να μην προσπαθεί αρκετά. Άρα χρειάζεται να τον εμψυχώσουμε, χρειάζεται να τον ενθαρρύνουμε, προκειμένου να μπορέσει να βγει πάλι στην εργασιακή αρένα και να διεκδικήσει αυτό που του αναλογεί. Όπως και να έχει, υπάρχουν υπηρεσίες στις οποίες μπορεί κάποιος να απευθυνθεί και να αναζητήσει βοήθεια. Δεν σας κουράσω άλλο, νομίζω θα σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας διάλεξη. Παρακαλούμε τον Δήμαρχο Ασπροπύργου να σας δώσει ως αναμνηστικό τον τόμο του Ασπρόπυργου.
και την κυρία Μαυρίδη να σας δώσει την πράξη ευχαριστίας εκ μέρους του Πνευματικού Κέντρου.